Στα συντρίμμια της Τουρκίας δεν σταματούν να γίνονται θαύματα. Η 10χρονη Αϊτζά βρισκόταν θαμένη στα ερείπια πολυκατοικία σε 11 ορόφωνοι επί 185 ώρες. Τα σωστικά συνεργεία την ανασύρουν ζωντανή. Ο 17χρονος Μοχάμετ και ο μεγάλος του αδερφός Μπακί βλέπουν το φως του ήλιου ξανά μετά από σχεδόν 198 ώρες. Κατάφεραν να επιβιώσουν τρώγοντας τη σκόνη πρωτεΐνης που ο Μπακί χρησιμοποιούσε στο bodybuilding. Οι διασώστες παίρνουν ελπίδα βλέποντας ότι υπάρχει ζωή στα ερείπια ακόμα και 9 μέρες μετά την καταστροφή. Στο Χατάι ζωντανό βγαίνει και ένα 13χρονο αγόρι. They say it's a miracle. It's the 100, nearly 200 hours, the ninth day, and the rescue workers haven't given up on the people yet. Last night again we heard some middle-aged people, even old people, having been rescued from under the rubbles. That's why everybody believes this is like a miracle. Σήμερα το πρωί είμαστε στην ένατη μέρα. Υπάρχουν ακόμη ελπίδες για 27 άτομα. Έχουν βγάλει ένα συγκεντρωτικό εδώ, ότι σε διάφορες περιοχές αναμένουν ότι μπορεί να βρεθούν ζωντανοί ακόμη 27 άνθρωποι. Έναν μάλιστα 17χρονο τον έβγαλαν πριν από λίγες ώρες στο Καχραμάν Μαράς, εκεί που ήμασταν χθες, και ήταν και η επίλεκτη ομάδα, να πούμε, των ειδικών αποστολών, οι Έλληνες δηλαδή, η ελληνική ομάδα. Η κήρυξη της ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων διάσωσης είναι πλέον θέμα χρόνου, γεγονός που θα δώσει τέλος και στην περίοδο ανοχής απέναντι στον Ταγί Περντογάν. Οι σημαίες στην Άγκυρα κυματίζουν πλέον κανονικά. Υπάρχει οσμή θανάτου εδώ σε πολλές περιοχές, δυστυχώς. Απομακρύνουν τα μπάζα σε πολλά σημεία, προσπαθούν να είναι προσεκτικοί με την ανάσυρση πλέον των σωρών. Και υπάρχει και το τεράστιο ανθρωπιστικό δράμα, η τεράστια ανθρωπιστική κρίση, η οποία είναι σε εξέλιξη από την πρώτη στιγμή των φωνικών σεισμών. Ο Τούρκος πρόεδρος επισκέπτεται με τη σύζυγό του έμεινε θύματα των φωνικών σεισμών στα νοσοκομεία για να τους ευχηθεί καλή ανάρρωση. Με τις τουρκικές αρχές να καταγράφουν τουλάχιστον 31.000 θανάτους μόνο στην Τουρκία, οι πολίτες εγκαλούν δημοσίως πλέον την κυβέρνηση για την έλλειψη κατάλληλης αντισεισμικής προστασίας. Και η αντιπολίτευση αυξάνει την πίεση προς την κυβέρνηση εν ώψη των εκλογών της 14ης Μαΐου, που είναι στον αέρα. Opposition parties say much of the destruction could have been avoided if the government had heeded warnings by experts of an impending quake. Στην Κωνσταντινούπολη, δεκάδες διαδηλωτές συγκρούονται με την αστυνομία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για εγκληματική αμέλεια. 151 insan şu anda enkaz altında. 31 insan öldü. Hiç kılını kıpırdatmadı, içine öldü. The city's one state hospital collapsed completely. The other was severely damaged. So Spain, with EU money, has sent this field hospital. It opened today. Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωνε ότι θα δώσει 1,78 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία για την ανάκαμψη της χώρας, την ώρα που στη Συρία ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ επιτρέπει πρόσβαση στα Ηνωμένα Έθνη μία εβδομάδα μετά.